Το θέμα του πάρκινγκ του νοσοκομείου Καβάλας είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τους εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες ασθενείς και ασφαλισμένους που επισκέπτονται καθημερινά από όλη την περιφέρεια και όχι μόνο από την Καβάλα, το νοσοκομείο της πόλης. Η αλήθεια είναι πως ο χώρος πάρκινγκ ο οποίος προβλέφθηκε για το νέο νοσοκομείο όταν φτιαχνόταν, όταν ολοκληρωνόταν πριν από 4 χρόνια, φαίνεται να μην επαρκεί για τις ανάγκες τις οποίες υπάρχουν αλλά και για τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει το νοσοκομείο. Έτσι, ήδη η διοίκηση του νοσοκομείου έχει προχωρήσει τις πρώτες επαφές για την επικαιροποίηση της μελέτης η οποία είχε γίνει από την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου, ώστε ο χώρος πάρκινγκ να μπορέσει να επεκταθεί. Και όταν λέμε να επεκταθεί, εννοούμε στην περιοχή δίπλα μας. Δίπλα ακριβώς από το υπάρχον πάρκινγκ, μια περιοχή που αυτή τη στιγμή είναι βουνό. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, για να δημιουργηθούν αυτές οι 100 νέες θέσεις στάθμευσης που απαιτούνται για να καλυφθούν οι ανάγκες του νοσοκομείου, το κόστος είναι αρκετά μεγάλο. Ωστόσο, τόσο η διοίκηση του νοσοκομείου, όσο και η διοίκηση της Εγνατίας ΑΕ είναι έτοιμη να ξεκινήσουν την επικαιροποίηση του σχεδίου, της μελέτης η οποία υπάρχει για το πάρκινγκ, ρίχνοντας όμως το κόστος της κατασκευής, το οποίο αυτή τη στιγμή, λόγω της ανομαλίας του εδάφους, είναι πολύ μεγάλο. Κοιτάξτε, η επέκταση του υπάρχοντος πάρκινγκ, χώρου στάθμισης του νοσοκομείου, είναι μια της προτεραιότητες της διοίκησης. Εμείς ήδη είμαστε σε επαφές, όπως έχουμε ανακοινώσει, με την Εγνατία Οδό ΑΕ. Είμαστε σε μια καταρχή συμφωνία όπου η Εγνατία Οδός θα αναλάβει και θα πάρει την υπάρχουσα μελέτη που υπάρχει για την επέκταση του πάρκινγκ και θα την επικαιροποιήσει. Ήδη, αν σας πω, 27 Ιανουαρίου έγινε μια συνάντηση των στελεχών της Εθνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου με τα στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας της Εγνατίας Οδού στην Θεσσαλονίκη. Έγινε μια καταρχήν ενημέρωση. Τους δώσαμε τη μελέτη και σε ηλεκτρονική μορφή αλλά και σε έντυπη. Και αυτές τις μέρες περιμένουμε μια επίσκεψή τους για να δούνε και να κάνουν μια κατόπτυψη του χώρου, αλλά να κάνουν μια συζήτηση επί των πρώτων σκέψεων που έχουν. Είναι μια πρώτη αρχή. Γενικά, εντάξει, είμαστε χαρούμενοι γιατί ψάχναμε να βρούμε μια έτσι δίωδο προκειμένου βοήθειας, κάποιος να αναλάβει να μας βοηθήσει έτσι ώστε η μελέτη αυτή που υπάρχουσα να επικυρωποιηθεί, ουσιαστικά να ανασχεδιαστεί, γιατί πρέπει να αυξηθούν και οι θέσεις πάρκινγκ προβλέπονται, αλλά και να πέσει και το κόστος σε ένα θέση πάρκινγκ, έτσι ώστε να μπορεί αυτή η μελέτη να είναι χρηματοδοτούμενη. Να εγκριθεί πρώτα από το Υπουργείο Υγείας αλλά και να χρηματοδοτηθεί από κάποιο πρόγραμμα αργότερα. Είμαστε σε επαφή, αυτές τις μέρες περιμένουμε την επίσκεψη, θα έχετε και άλλα νέα γι' αυτό. Προχωράμε, θέλει κάποιο χρόνο, θέλω να πω, θέλει αρκετό χρόνο, αλλά νομίζω ότι το πρώτο βήμα έχει γίνει. Ποιο χώρο αφορά αυτή η μελέτη? Αφορά όπως μπαίνετε το βράχο, ας πούμε, δεξιά, με τον μπαίνουμε στην είσοδο. Υπάρχουσα μελέτη που υπάρχει, που είχε γίνει παλιότερα, προέβλεπε 3 επίπεδα. Εμείς δεν μιλάμε για 3 επίπεδα, μιλάμε για 1 επίπεδο, το οποίο όμως θα. Ίσως έχει πιο ρεαλιστικά. Πιο ρεαλιστικά και με μικρότερο κόστος, εννοείται, μικρότερη δαπάνη και μικρότερη δαπάνη αναθέση πάρκινγκ. Δηλαδή η δαπάνη, αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στα 18.000 ευρώ σύμφωνα με τη μελέτη. Αυτή δεν μπορεί να, ούτε να εγκριθεί ούτε να χρηματοδοτηθεί. Πρέπει να ρίξουμε το κόστος αναθέση πάρκινγκ να μελετηθεί και να πέσει κάτω από 10.000, 7, 8. Από εκεί και λίγο πιο κάτω, αν μπορούμε, έτσι ώστε να μπορούμε να πάμε στο Υπουργείο Υγείας, να πάρουμε έγκριση και να πάμε μετά σε συνεννόηση και με την Εγνατία Οδό, η οποία έχει υποσχεθεί να μας βοηθήσει, να δούμε έναν τρόπο να ενταχθεί το έργο σε κάποιο πρόγραμμα, είτε στα ΠΟΔΟΕ, είτε σε κάποιο πρόγραμμα της αντιπεριφέρειας, στη νέα προγραμματική περίοδο, δηλαδή στο νέο ΕΣΠΑ.